Πάμε στα του σήμερα. Δοκιμασία ασυλίας, τα φρουτάκια. Όχι, Γιώργο. Μια χαρά. Μ' ακούγεται τέλειο. Ωραία, ωραία. Τέλειο. Τα φρουτάκια. Λοιπόν, η σημερινή δοκιμασία θα παιχτεί σε τριάδες. Την ασυλία κερδίζει η ομάδα που θα φτάσει, που θα πάρει πρώτη 2 πόντους. Τα μαθηματικά λένε το εξής, ότι αν πάμε στο 1-1 και χρειαστεί και τρίτος γύρος, κάποιοι θα παίξετε παραπάνω από μία φορά. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Ξεκινάμε από πίσω, μπαίνουμε τρεις στη σειρά. Ξεκινάτε ένας-ένας, περνάτε μέσα από τις 2 κόκκινες σανίδες, σκαρφαλώνετε εδώ και μέσα στα καλάθια που κρέμονται υπάρχουν 10 διαφορετικά είδη φρούτων. Παίρνετε λοιπόν ένα φρούτο, το μετακινείτε όπως θέλετε, τσέπη, μπλούζα, σορτσάκι, κάλτσα, στόμα και το πηγαίνετε απέναντι στο καλάθι που έχει το χρώμα της ομάδας σας. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να μεταφέρουμε 7 διαφορετικά φρούτα. Αυτός που ξεκινάει, αφού πάρει το φρούτο, πάει, το τοποθετεί, γυρίζει απέναντι, δίνει το χέρι του στο συμπαίκτη του για να ξεκινήσει ο δεύτερος. Και ούτω καθεξής. Η επιστροφή θα γίνει και αυτή μέσα από τα σκοινιά, έτσι. Τα φρούτα που θα μαζευτούν και στα 2 καλάθια τα παίρνει η ομάδα που θα κερδίσει τη δοκιμασία ως έπαθλο. Μαζί με την πολυπόθητη ασυλία. Και μιας και πρέπει να μεταφέρετε διαφορετικά φρούτα. Καρπούζι. Και μάγκο έχει, και αβοκάντο έχει, και βανίλιες έχει, και λοτούς έχει, και μπανάνες έχει, και ανανάδες έχει, και πεπόνι έχει, και καρπουζάκια μικρά έχει. Τέλος πάντων, να κοιτάξετε, να μεταφέρετε 7 διαφορετικά. Κατανοητά όλα? Ναι. Ωραία, πάρτε λίγο χρόνο να φτιάξουμε τις τριάδες και ξεκινάμε. Ωραία αυτή η δοκιμασία η σημερινή, εκ πρώτης όψεως. Μου φαίνεται κάτι που θα το έχω, έχει να κάνει πάλι με grip, με ισορροπία, με ταχύτητα. Επειδή είμαι σχετικά ψηλός με μεγάλα άκρα, πιστεύω ότι θα το πάω καλά. Θέλω να πιστεύω πως θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαδικά στη σημερινή δοκιμασία και να τη βγάλουμε. Χρειάζεται να νικήσουμε, διότι πλέον είναι απαραίτητο να φύγει παίκτης και από την πράσινη ομάδα.